Η Λάρισα. Μια πόλη με μεγάλη παράδοση αγροτικής οικονομίας. Έχει καταφέρει να καταστήσει τον σύγχρονο πολιτισμό μέρος της οικονομικής της ανασυγκρότησης. Οι πολιτιστικές δομές της, με τα μουσεία και τους πολυάριθμους πολιτιστικούς φορείς της, έχουν εξελιχθεί σε εξωστρεφείς κυψέλες πολιτισμού που συνδέουν το παρελθόν με το μέλλον. Συνδιαλέγονται μεταξύ τους και έχουν ανοίξει και ζωηρό διάλογο με τους δημότες, τους επισκέπτες και τους πρόσφυγες που υποδέχεται η πόλη, δίνοντας έτσι ένα παράδειγμα λειτουργικής πολυπολιτισμικότητας. Η πολιτιστική ζωή της Λάρισας προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία επιλογών στην τοπική κοινωνία και όχι μονάχα σε αυτήν. Νομίζω πως η πόλη μας, έχοντας μια πολυπολιτισμικότητα και ένα παρελθόν εξαιρετικό από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα, μας έδωσε το κίνητρο να δούμε από κοντά μια άλλη διάσταση αυτής της δραστηριότητας που πρέπει, αγγίζοντας την πολυπολιτισμικότητα, να δώσει και ένα άλλο πνεύμα σε όλη την πόλη. Εδώ λοιπόν μπορούμε να πούμε με απόλυτη σιγουριά πια ότι η ιστορία η ίδια της πόλης διαμόρφωσε στοιχεία πολιτιστικά εξαιρετικά. Μια πόλη η οποία στα σπλάχνα της, στην υγή της, που είχε τη δυνατότητα να θρέψει πάρα πολλούς, και βεβαίως τον ποινιό με το νερό του, που είχε τη δυνατότητα επίσης να ποτίσει πολλούς, είχαμε τη δυνατότητα να δούμε στην περιοχή συμπολίτες μας, ομοεθνείς μας, άλλα φύλλα που έχουν φτάσει εδώ και άλλες φυλές που έχουν φτάσει εδώ από πολύ μακριά. Από την Ανατολική Ρωμιλία έχουμε δει βλάχους, έχουμε δει σαρακατσανέους, έχουμε δει καραγκούνιδες, έχουμε δει πάρα πολλές φυλές λοιπόν ομοεθνών μας, οι οποίες καθόρισαν την πορεία της πόλης ως πολυπολιτισμικής πόλης. Γιατί ήταν υποχρεωμένοι, ακριβώς επειδή είχαν τα εφόδια για να ζήσουν, να ζήσουν όλοι μαζί. Αυτό λοιπόν διαμόρφωσε μια κοινωνία τέτοιου είδους, την οποία έχω ζήσει και εγώ από τα γενοφάσκια μου, έτσι ως πολίτης αυτής της πόλης, και έλεγα γενικώς ότι είναι μια πόλη στην οποία δεν θα ακούσεις εύκολα ακραίες φωνές. Αυτό λοιπόν ως δήμαρχος Λαρισαίων, ως δήμαρχος αυτής της πόλης, το είδα ακόμα πιο έντονα ως στοιχείο ενός ανθρώπου που μπορεί να φουγκραστεί συνολικά την πόλη και όχι μέσα μόνο από τις προσωπικές του εμπειρίες ως πολίτης αυτής. Το αποτέλεσμα ήταν να σχεδιάσουμε μια πολιτιστική στρατηγική η οποία ακουμπάει πάνω σε αυτή την ιστορία της πόλης. Βλέποντας από πολύ νωρίς ότι υπάρχει ένα πρόσφορο έδαφος να καλλιεργήσουμε το πνεύμα των συνανθρώπων μας, να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν μια αντίληψη αισθητική, μια εικαστική αντίληψη αν θέλετε, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία αναπτύσσουν και ένα κριτικό πνεύμα και μια άλλη κουλτούρα την ίδια τη ζωή που είχε και νομίζω έχουν ανάγκη οι κοινωνίες μας. Νομίζω ότι η πόλη αυτό το έδειξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην κρίση της προσφυγιάς το τελευταίο διάστημα, όπου υποδεχθήκαμε πολλούς πρόσφυγες πολέμου. Αυτή η πόλη έχει στα διαμερίσματά της και στο κάμπ που υπάρχει στα όρια του Δήμου περίπου 2.000 πρόσφυγες, για τους οποίους η πόλη και όχι μόνο ο Δήμος, αλλά όλες οι εθελοντικές οργανώσεις της πόλης που συντάχθηκαν μαζί μας και ήταν πολλές, περιθάλψαμε ανθρώπους πολέμου. Μέχρι και σήμερα οι δομές του Δήμου βοηθούν στην υπόθεση αυτή. Και είναι καταπληκτικό, δεν έχουν ακουστεί ακραίες φωνές. Τα παιδιά τους πάνε στα σχολεία μας και εδώ επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο τρόπο η ανθρωπιά που προκύπτει μέσα από αυτή την πολυπολιτισμικότητα. Αυτή είναι η Λάρισα, αυτή είναι η πόλη σε ό,τι αφορά τα σπλάχνα της και την αντίληψή της για τη συμβίωση. Είναι μια περιοχή και η ευρύτερη περιοχή της βέβαια διαθέτει δομές σύγχρονου πολιτισμού οι οποίες προσφέρονται για να μπορεί κανείς να έχει ένα δίκτυο περιφερειακής πολιτικής και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικό επίπεδο, σε δομές και οργανισμούς οι οποίοι έχουν και μια ιστορία, έχουν και μια δυνατότητα επικοινωνίας με τον κόσμο. Επομένως, η περιφερειακή πολιτική θα τους δώσει δυναμική πολύ μεγαλύτερη και εντός της περιφέρειας, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορέσουν να απολαύσουν τα πολιτιστικά αγαθά, αλλά και εκτός περιφέρειας ένα διάλογο που είναι πια απαραίτητος, διότι κανείς δεν μπορεί να βρίσκεται κλεισμένος στο δικό του χώρο. Το
Το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο, που ιδρύθηκε το 1974 με πρωτεργάτες το ζευγάρι Γιώργου και Λένας Γουριώτη, ανήκει πλέον στο Δήμο Λαρισαίων και έχει αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του είδους στην περιφέρεια. Διαθέτει εκθέματα που καλύπτουν μια περίοδο 6 αιώνων, αλλά εστιάζει στην περίοδο 1850-1950, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής λαρισαϊκής κοινωνίας, όσο και τη διαδικασία αστικοποίησής της. Το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισα σήμερα περιλαμβάνει στις συλλογές του πάνω από 25.000 αντικείμενα και έχει επίσης ένα τεράστιο φωτογραφικό και ιστορικό αρχείο. Από τα χρόνια της παράδοσης, όπως λέμε εδώ, που οριοθετούμε την παράδοση και στα μικρά παιδιά, θέλοντας να δώσουμε το στίγμα της παραδοσιακής κοινωνίας, λέμε ότι είναι τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Τα αντικείμενα λοιπόν του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας χρονολογούνται από το 15ο αιώνα μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα. Μέσα από τη μόνιμη έκθεση στοχεύουμε στο να φανεί ο άνθρωπος μέσα από την κατοικία, την εργασία, την ενδυμασία, τη λατρεία. Η μόνιμη έκθεση εστιάζει στο διάστημα από το 1850 έως και το 1950, με σημείο αναφορά στο 1881, οπότε έγινε επισήμωση προσάρτησης της Θεσσαλίας στο ελεύθερο ελληνικό κράτος, η απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς, και αποτελεί ακριβώς την περίοδο που συντελούνται οι σπουδαιότερες αλλαγές. Αλλαγές σε επίπεδο ενδυμασίας, αλλά και σε επίπεδο ηθών και τρόπου ζωής. Είναι πολύ σημαντικό να φανεί η σταδιακή αποδόμηση της παράδοσης που συντελείται τότε και επίσης η κλιμακωτή εισρωή στοιχείων εξ Ευρώπης. Είμαστε λοιπόν από την παράδοση στην αστικοποίηση. Αυτό είναι το σκεπτικό και η λογική της μόνιμης έκθεσης. Το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας είναι ένα μουσείο ζωντανό. Είναι ένα μουσείο που έχει ανοιχτές τις πύλες του για το κοινό και είναι ένα μουσείο που απευθύνεται σε πολλά ακροατήρια. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθούμε να καταστήσουμε το μουσείο ελκυστικό τόσο για τους ειδικούς, όσο και για τα παιδιά, όσο και για ανθρώπους που μπορεί να έρθουν να βρουν κάτι στο μουσείο που δεν έχουν ξαναδεί ίσως, που θέλουν να ψυχαγωγηθούν, να εμπνευστούν. Για όλους αυτούς τους λόγους προσπαθούμε να δίνουμε ποικίλα ερεθίσματα στο κοινό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάνουμε πολλές επιστημονικές δράσεις, συνέδρια, ημερίδες, επιστημονικές συναντήσεις, εκδόσεις, αλλά έχουμε επενδύσει πάρα πολύ και στην εκπαιδευτική διάσταση του μουσείου. Τρέχουν αυτή τη στιγμή, εφαρμόζονται 10 εκπαιδευτικά, 10 μόνιμα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, για σχολικές ομάδες. Επίσης, τα έκτακτα εκπαιδευτικά προγράμματα εθιμικού κύκλου που βγάζουμε εβδομάδα Χριστουγέννων, κάνουν τα παιδιά για παράδειγμα το Χριστόψωμο, Πασχαλινή εβδομάδα, όπου εκεί βγαίνουμε και εκτός των τυχών του μουσείου, πάμε στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία και κάνουμε εργαστήρια λαμπάδας με ανακυκλώσιμα υλικά. Το θέλουμε και αυτό. Επιμορφωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και σε ενήλικες. Ειδικές δράσεις όπως είναι το sleepover. Επίσης οικογενειακά προγράμματα. Τα κυριακάτικα. Γιατί θέλουμε οι γονείς με τα παιδιά τους να έρθουν 2 ώρες στο μουσείο και να αλληλεπιδράσουν. Να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να αλληλεπιδράσουν με τα εκθέματα. Γιατί προσπαθούμε να διαμορφώσουμε και ένα διαφορετικό είδος παιδείας, διότι θεωρούμε πως το δίπολο μουσείο-σχολείο μπορεί να επιδράσει ευεργετικά. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν τι είναι το μουσείο, πως πρέπει να συμπεριφέρονται μέσα στο μουσείο, ότι το μουσείο έχει ένα τεράστιο αρχείο, ότι το μουσείο έχει μόνιμη έκθεση και περιοδικές εκθέσεις, όπως αυτή που έχουμε τώρα με τον τύπο στον 20ο αιώνα και την τοπική εφημερίδα Την Ελευθερία. Προσπαθούμε μέσα από 2 καινούργια εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία σχεδιάστηκαν σε αναφορά με την περιοδική έκθεση, να δώσουμε στοιχεία για την ιστορία της Λάρισας, να εξοικειώσουμε τα παιδιά με τον τύπο, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι οι εφημερίδες σε μας δεν έχουν το σκοπό της ενημέρωσης, αποτελούν πρωτογενές ιστορικό υλικό και στο οποίο μπορούν να ανατρέξουν και ως μαθητές και ως φοιτητές αργότερα και ως ειδικοί επιστήμονες. Αυτό εξοικειώνει τα παιδιά με την έννοια του μουσείου ευρύτερα. Thank you.
Από την πλευρά του, το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρακολουθεί τον Θεσσαλικό χώρο από τα νεολιθικά χρόνια μέχρι τον 19ο αιώνα, δίνοντας έμφαση στην θεσμική οργάνωση των κοινωνιών της περιοχής στον χώρο και στον χρόνο. Το μουσείο αυτό εγκαινιάστηκε το 2015, περιλαμβάνει εκθέματα από ανασκαφές που διενεργήθηκαν κατά τον 20ο αιώνα στους νομούς Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων και είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το Μουσείο Λάρισας εγκαινιάστηκε το Νοέμβριο του 2015. Είναι ένα καινούριο συνεπώς μουσείο, στο οποίο παρουσιάζεται η ιστορία και ο πολιτισμός της Θεσσαλίας από τα παλαιολιθικά χρόνια μέχρι και τον 19ο αιώνα. Μέσα από το μουσεολογικό πρόγραμμα του μουσείου θέλουμε να δώσουμε διαχρονικά πανανθρώπινες αναφορές και ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε σε στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα αυτής της πόλης και της περιοχής και επομένως οι ενότητες του μουσείου έχουν επιλεγεί και έχουν υποστηριχθεί με βάση βασικές θεσμικές αναφορές, δηλαδή η κοινωνία, η οικονομία, η θρησκεία, η θεσμοί, η εξουσία. Και αυτά αποτυπώνονται διαχρονικά σε όλες τις περιόδους, από την νεολιθική περίοδο μέχρι και την τουρκοκρατία. Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε επαναλήψεις στη χρήση παρόμοιων ευρημάτων, τονίζοντας κάθε φορά κάτι διαφορετικό σε κάθε ενότητα του μουσείου. Ή χρησιμοποιήσαμε αντικείμενα ανεξάρτητα από τη χρονολογική τους ταυτότητα πολλές φορές, απλά και μόνο διότι υποστήριζε το θέμα, παραδείγματος χάρη, η γυναίκα, η Θεσσαλή γυναίκα και η θέση της στην θεσσαλική κοινωνία. Η παρουσία της γυναίκας αυτού του μουσείου είναι πάρα πολύ έντονη από την νεολιθική ακόμη εποχή και πραγματικά έχει ένα κυρίαρχο ρόλο στα εκθέματα του μουσείου και στις ενότητες που πλέκονται γύρω από αυτήν, όπως ανέφερε και η συνάδελφος. Τώρα, όσον αφορά τις ταυτότητες που διαπερνούν το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, βασίστηκε σε δίπολα, σε έννοιες αντιθετικές και ταυτόχρονα σε έννοιες συνθετικές. Δηλαδή, άνδρας, γυναίκα, πόλεμος, ειρήνη. Εξουσία, θεσμοί. Όλα αυτά λοιπόν πιστεύουμε ότι επαναλαμβάνονται σε όλες αυτές τις εποχές που εκπροσωπούνται στο μουσείο με ένα διαφορετικό τρόπο. Από άποψη κοινωνίας στη ρωμαϊκή περίοδο τοποθετήσαμε τα πορτρέτα αυτοκρατόρων δίπλα σε μία στήλη επιτύμβια στήλη ενός απελεύθερου δούλου, ο οποίος ήταν ξυλουργός. Γιατί και ο δούλος και ο αυτοκράτορας ήταν μέλη της ρωμαϊκής κοινωνίας, ο καθένας με ένα διαφορετικό ρόλο. Τολμήσαμε δηλαδή να παντρέψουμε τέτοια αντιθετικά πράγματα. Ή στην ενότητα για την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας ακριβώς δίνουμε το στίγμα των τριών βασικών κοινοτήτων που υπήρχαν στη Λάρισα και ευρύτερα στη Θεσσαλία. Τους Εβραίους, τους Χριστιανούς και τους Μουσουλμάνους. Και θα μπορούσε κανείς να αναφέρει επίσης και στα πρώιμα βυζαντινά χρόνια όπου έχουμε τη διάδοση και την επικράτηση του χριστιανισμού, τη συνύπαρξη ειδωλολατρών και χριστιανών και το πώς αυτός ο συγκριτισμός των δύο διαφορετικών θρησκειών αποτυπώνεται εδώ στην περιοχή μας. Έχουμε ψηφιδωτό, στο οποίο απεικονίζεται ο Θεός Διόνυσος και η ακολουθία του με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό από ό,τι πριν και τα χαρακτηριστικά αυτής της παράστασης παραπέμπουν σε βυζαντινή πια τεχνοτροπία και είναι ακριβώς αυτό το πάντρεμα
των διαφορετικών θρησκειών και διαφορετικών εθνοτήτων, θα λέγει κανείς. Ναι, βέβαια. Υπάρχει μία θετική ανταπόκριση από την πλευρά του κόσμου στο θέμα του πώς στήθηκε αυτή η έκθεση και τα μηνύματα τα οποία θέλει να δώσει. Πολλές φορές όταν κάνουμε ξεναγήσεις ή τυχαία σε συζητήσεις, ανακαλύπτουν πράγματα τα οποία είναι τόσο πανάρχια, ας το πω έτσι, και τόσο καινούρια. Ας πούμε, όταν τους δείχνουμε το σπιτάκι αυτό, το μείωμα του προϊστορικού οικίσκου με την οικογένεια, εγώ συνήθως τους λέω όπως εμείς κάνουμε τώρα τον αγιασμό όταν θεμελιώνουμε το σπίτι μας ή σφάζουμε τον κόκορα. Α, ναι, ξέρω εγώ, και γίνεται ολόκληρη διαλογική συζήτηση. Ή όταν στεκόμαστε μπροστά στα φυλάρια τα χρυσά με τα ορφικά κείμενα που μιλάνε ακριβώς για το επέκεινα και για τη ζωή μετά το θάνατο και ότι πόσο ευτυχισμένος είναι ο μοιημένος άνθρωπος στον ορφισμό που πέθανε, τους λέω άρα και αυτοί πίστευαν σε μία Ανάσταση, όπως εμείς οι χριστιανοί. Κάτι παίρνει και κάτι του μένει μέσα από τις ξεναγήσεις μας και από κυρίως τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία κάνουμε και που απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες τις σχολικές και όχι μόνο, γιατί έρχονται, κάνουμε και ξεναγήσεις και ένα είδος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και για ενήλικες ακόμα και για ειδικές, ας το πω έτσι, κατηγορίες, όπως έχουμε πάει σε φυλακές, έχουν έρθει άτομα με ειδικές ανάγκες και έχουμε προσαρμόσει τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα για εκεί, ή με τους πρόσφυγες που βρίσκουν και αυτοί την ταυτότητά τους μέσα στο μουσείο. Παραδείγματος χάρη στέκονται για περισσότερο όταν βλέπουν τις στήλες τις μουσουλμανικές, θυμούνται πράγματα από τον τόπο τους. Θυμάμαι όταν ξεναγούσα ένα και κάναμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Σύριους και είχαν έρθει παιδιά από τη Συρία, μας μίλαγαν για την Παλμύρα όταν πήγαμε μπροστά στο θέατρο. Η Θεσσαλία, η περιοχή μας συγκεκριμένα, έχει ένα κέντρο υποδοχής προσφύγων και το μουσείο, προσπαθώντας να έρθει κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και προσπαθώντας ακριβώς να βλύνει τις διαφοροποιήσεις και τις γραμμές και να αναδείξει αυτό το πολυπολιτισμικό πνεύμα που το χαρακτηρίζει, έχει κάνει τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα, έχει έρθει κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά και προσπαθεί ακριβώς να δημιουργήσει μια συνομιλία με όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες η εγκατάστασή τους εδώ είναι μια πρόκληση για όλες, από όλες τις πλευρές, για όλη την κοινωνία, για πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, για συνήθειες οι οποίες δεν είναι ίσως αποδεκτές και ένα σωρό τέτοια πράγματα. Το μουσείο όμως δίνει αυτή ακριβώς τη διαφοροποίηση μέσα από το εσωτερικό του και επομένως αποτελεί ακριβώς το έναυσμα, ίσως δηλαδή να βοηθάει περισσότερο στην κατεύθυνση αυτή με τους επισκέπτες που έρχονται, προβληματίζονται πάνω σε αυτό και μετά η πραγματική κοινωνία τους τα φέρνει μπροστά. Επομένως δημιουργεί ένα καλό υπόβαθρο, θα έλεγα, για την εξομοίωση. Και να συμπληρώσω, θυμάμαι την πρώτη φορά που είχαμε δεκτεί Σύριους πρόσφυγες εδώ στο μουσείο, ήταν με αφορμή και ένα ευρύτερο πρόγραμμα που έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού και είχαμε βγάλει μία αφίσα όπου δείχναμε πουλιά που κάνουν κύκλο, γιατί η σπήρα είναι το σύμβολο, ο λογότυπος του μουσείου μας. Ακολουθούσαν λοιπόν το λογότυπο του μουσείου μας και είχαμε χρησιμοποιήσει λόγια από τα βιβλία της Ιορδανίδου σαν τα τρελά πουλιά του κύκλου τα γυρίσματα. Να. Γιατί μας παρέπεμπε ότι και εμείς σαν λαός έχουμε περάσει προσφυγές και μεταναστεύσεις και προσπαθούσαμε να τους δώσουμε ότι μας είναι οικεία τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή.
Σε μικρή απόσταση από αυτά τα μουσεία δεσπόζει η Δημοτική Πινακοθήκη που στεγάζει την Συλλογή Σύγχρονης Τέχνης του γιατρού Γεωργίου Κατσίγρα. Περιλαμβάνει έργα σπουδαίων Ελλήνων εικαστικών καλλιτεχνών και θεωρείται η δεύτερη σημαντικότερη μετά από την Εθνική Πινακοθήκη. Αρχικά ότι μετά από το 2003, 15 χρόνια μετά δηλαδή περίπου, αλλάζει ο χώρος ξανά και από έναν τρόπο έκθεσης, ας το πούμε πιο ακαδημαϊκό, με χρονολογική σειρά, πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό, με διαφορετικές ενότητες, διαφορετική προσέγγιση, τόσο μουσιολογικά όσο και αρχιτεκτονικά. Αλλάζει σχεδόν το 60% των έργων σε σχέση με αυτά που εκτεθήκαν πριν και έρχονται έργα που υπήρχαν στην αποθήκη στην ουσία πολλά χρόνια, δεν έχουν εκτεθεί ποτέ, ειδικά τα χαρακτικά που ανήκουν στην τελευταία ενότητα της αγωνιστικότητας. Με βάση την απόφαση του τι θα εκτεθεί, αυτό σημαίνει μια μουσιολογική μελέτη, αποφασίστηκε ότι θα γίνουν 4 διαφορετικές ενότητες. Αυτές οι ενότητες είναι το πνεύμα του τόπου, η οικειότητα, τα ιδανικά πλάσματα και η αγωνιστικότητα. Και οι 4 αυτές ενότητες, η έμφασή τους ήταν στο θέμα, στο κόνσεπτ της σύλληψης και στον τρόπο με τον οποίο αυτές συνδέονται με την πόλη της Λάρισας και την ευρύτερη περιοχή, αλλά και τις σχέσεις τους με τον συλλέκτη, τον Κατσίγρα. Η δικιά μας ανταπόκριση σε αυτό ήταν να σχεδιάσουμε 4 εντελώς διαφορετικούς χώρους με βάση τις ενότητες και να δώσουμε διαφορετικές αρχιτεκτονικές ποιότητες στον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης ανταποκρίνεται στα ίδια τα έργα και βιώνει την πραγματικότητά τους. Η συλλογή αποτελείται από 781 έργα. Η δωρεά ήταν αυτός ο αριθμός. Αποτελείται μάλλον από έργα νεοελληνικής τέχνης από τα μισά του 19ου αιώνα μέχρι τα μισά του 20ου αιώνα και έχει καλλιτέχνες όπως ο Τριανταφυλλίδης, Μαλέας, Ιακωβίδης, Λύτρας και πολλά χαρακτικά Τάσος, πολλοί καλλιτέχνες. Όπως είπαμε, αλλάζουνε, ανανεώνεται, το 50% των έργων θα αλλάξει, όπως και ο τρόπος έκθεσης, ο οποίος έχει σαν στόχο να φέρει το θεατή πιο κοντά ανά ενότητα και υπάρχει και μια κλιμάκωση από ενότητα σε ενότητα, είναι πιο έντονο στο... Δημιουργείται μια μορφή έντασης από την πρώτη ενότητα που κυρίως περιέχει τοπιογραφία και αγαπημένους στο συλλέκτη καλλιτέχνες όπως τον Αστεριάδης και ο Γιολδάσης. Και φτάνουμε στο τέλος, στα χαρακτικά που περιγράφηκαν, όπου ο τρόπος παρουσίασης πια είναι πολύ πιο δραματικός και είναι απλά πολύ πιο δραματικός και πολύ πιο έντονος. Εκεί είναι η κορύφωση στην ουσία της περιήγησης του επισκέπτη. Γενικά, ο τρόπος με τον οποίο τις περισσότερες φορές προσεγγίζουμε τα μουσεία είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει προδιαγραφεί λογοκεντρικά. Δηλαδή, χρειάζεσαι ένα κείμενο για να παρακολουθήσεις το τι συμβαίνει. Εμείς θέλαμε να φύγουμε πολύ από αυτό το σχήμα. Θέλαμε να αφήσουμε κλουζ και στοιχεία σε όλες τις αίθουσες που να σε βοηθήσουν να καταλάβεις τι γίνεται, χωρίς να χρειάζεται να έχεις μια λεκτική περιγραφή της ενότητας. Φυσικά και θα υπάρχουν κείμενα εισαγωγικά, αλλά θέλαμε να μεταφέρουμε την ένταση στον τρόπο με τον οποίο βιώνουν οι επισκέπτες τα έργα. Στον τρόπο με τον οποίο συναισθάνονται, στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν, ακούν, παρατηρούν. Αλλά γενικά αυτό που θέλαμε να κάνουμε ήταν να διαμορφώσουμε τη σχέση του επισκέπτη με τα έργα με έμφαση στην κοινωνική συσσαγωγικά καταγωγή του δωρητή, στον τρόπο με τον οποίο εκείνος ταυτιζόταν με το τοπίο της Θεσσαλίας ή με την κοινωνική ζωή στη Θεσσαλία, την πόλη της Λάρισας. Οικογενειακά εκείνοι είχαν συνεισφέρει σε τεράστιο βαθμό στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε η ίδια η πόλη.
Διάλεξα το «Χώμα βάφτηκε κόκκινο» σαν το πρώτο έργο που θα σκηνοθετούσα σαν καλλιτεχνική διευθύντρια στο Θεσσαλικό Θέατρο. Και ήταν μια προσωπική ανάγκη, ερχόμενη εδώ, να γνωρίσω τον τόπο και τους ανθρώπους και την ιστορία τους, μια ιστορία βαθιά και βιωμένη σε αυτόν τον τόπο, και να καταλάβω τη σημασία του κάμπου. Πέρα από το ρόλο ενός θεάτρου, το πώς έτσι συνομιλεί με τον τόπο και με τους ανθρώπους, σε κάθε περίπτωση, και ειδικά ο ξένος έχει το προνομιακό αυτό βλέμμα, να δει τι έχει διαμορφώσει αυτούς τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι ο κάμπος, η ησυχία του, η σχέση με το χρόνο, η σχέση με τις εποχές, αλλά και αυτή η υπομονή που δίνει η σχέση με τη γη, που χαρακτηρίζει εδώ τους ανθρώπους, για μένα φωτίστηκαν μέσα από την ιστορία του χώματος, που είναι πολύ διαφορετική η ιστορία εδώ των Θεσσαλών, από τον Μακεδόνων ή από τους ανθρώπους από τα νησιά. Και ότι αυτό αναδείχθηκε με ένα τέτοιο τρόπο μέσα από το έργο, νομίζω ότι πολλοί αισθάνθηκαν ότι ξαναβλέπουν τη δική τους ιστορία. Αυτό είναι πολύ για μένα έτσι ωραίο. Είναι πολλά πράγματα που δεν τα ξέραμε, δεν τα είχαμε σκεφτεί, που έχει να κάνει με τη δική τους την ιστορία. Και νομίζω ότι δημιουργήθηκε έτσι μια μίξη ωραία. Αυτό που εγώ πάντα διαπιστώνω είναι ότι η μνήμη, ακόμα και αν είναι διαστρεβλωμένη, είναι ερεθιστική για να μπει στο θέατρο και να ξανακοιτάξεις κάτι παλιότερο. Εγώ είμαι ένα χρόνο εδώ και βρήκα μια πολύ ζωντανή σκηνή με πολιτιστικές δομές που ερχόμενοι από την Αθήνα. Δεν ήξερα πόσο εντυπωσιακές είναι, δηλαδή δεν ήξερα πόσο εντυπωσιακή είναι η πινακοθήκη της Λάρισας, δεν είχα δει κι εγώ ίδιο το διαχρονικό μουσείο, και υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να αρχίσουμε να έχουμε διάφορους τρόπους εφάνταστος συνεργασίας. Εφέτος ξεκινήσαμε και κάναμε την παιδική μας σκηνή στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, άρα ήταν μια πρώτη μορφή συνεργασίας των δομών. Αυτό ενθαρρύνεται πάρα πολύ, απλά δεν έχουμε ακόμα και εκτιμένη εμπειρία ώστε να διευκολύνονται κυρίως με θέματα και προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων. Αλλά είναι μια επιδίωξη και δική μου, γιατί πιστεύω πάρα πολύ και στο διαθεματικό και στην επαφή των δομών, αλλά και ενθαρρύνεται από το Δήμο της Λάρισας, που είμαστε εποπτευόμενοι φορείς και χρηματοδοτούμενοι, αυτή η συνεργασία, για να βρούμε και καινούριους τρόπους που απλά θέλει χρόνο προετοιμασίας και προγραμματισμού. Που είναι μέρος πια και της δημιουργικής οικονομίας και της οικονομικής αναζωογόνησης των πόλεων, και νομίζω ότι η Λάρισα είναι ένα τέτοιο πολύ καλό παράδειγμα από το οποίο σήμερα ξεκινάω τη συζήτηση για την περιφερειακή πολιτική του πολιτισμού, που είναι μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής του Υπουργείου, όπως διατυπώθηκαν τον Οκτώβριο, πάνω στην οποία έχουμε δουλέψει και είμαστε έτοιμοι πια και νομοθετικά να την κατοχυρώσουμε. Και να σας πω ότι αυτή η περιφερειακή πολιτική για το σύγχρονο πολιτισμό είναι μία οφειλή την οποία πρέπει να υλοποιήσει το Υπουργείο, διότι έχουμε περιφερειακή δομή με τις εφορίες που γνωρίζετε, με τα αρχαιολογικά μουσεία, που σε όλη τη χώρα είναι 230 τα αρχαιολογικά μουσεία τα κρατικά. Έχουμε όμως μία οφειλία πάνω στο σύγχρονο, την οποία πρέπει το ταχύτερο να εκπληρώσουμε, ο οποίος υστερεί. Οφείλουμε και στο κέντρο, αλλά και στην περιφέρεια, να αποκτήσουμε μία δομή για το σύγχρονο πολιτισμό.
Επομένως, από την μια μεριά η δημιουργική οικονομία και η αναζωογόνηση των πόλεων και των περιφερειών είναι προτεραιότητα. Απ' την άλλη υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες για το σύγχρονο πολιτισμό, όπως είναι η συμπερίληψη όλων των ομάδων του πληθυσμού σε αυτό που λέμε πολιτισμική ανάπτυξη. Είναι καλό το παράδειγμα που έφερε ο Δήμαρχος σχετικά με την υποδοχή των προσφύγων. Υπάρχουν όμως και άλλες ομάδες συμπολιτών μας που είτε βρίσκονται στο περιθώριο της πόλης, είτε υφίστανται κάποιες διακρίσεις ή ανισότητες και οι οποίοι δεν συμμετέχουν. Και επομένως λέμε ότι εκτός από το κοινό το οποίο θα πρέπει να ικανοποιούμε μέσα από τις δομές του πολιτισμού, πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα και αυτό που είναι απόν, το απόν κοινό, αυτό που είναι μη κοινό ακόμη και που οφείλουμε να σκεφτούμε τους λόγους που το κρατούν μακριά. Και άρα αυτός είναι ένας στόχος επίσης. Και με αυτό το στόχο θα μπορέσουμε να έχουμε μια πολιτισμική συνοχή στην πόλη, η οποία μας είναι απολύτως απαραίτητη. Ένα διάλογο δηλαδή και όχι την πόλη διχασμένη σε δύο κομμάτια, εκείνους που ενδιαφέρονται, τους λιγότερους, γιατί πάντα είναι λιγότεροι, όσο πολύ και να γίνει, κύριε Πρόεδρε, και τους περισσότερους, οι οποίοι λέμε εντός αγωγικών ότι αδιαφορούν. Αλλά είναι αλήθεια ότι αδιαφορούν, ή είναι έτσι δομημένη η κατάσταση, ώστε δεν τους περιλαμβάνει, δεν ακούει τη φωνή τους, και επομένως πρέπει να τους φέρουμε πιο κοντά. Γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι η πολιτισμική δημοκρατία, που είναι ακριβώς αυτή η συμμετοχή για την οποία συζητάμε, είναι προϋπόθεση της πολιτικής δημοκρατίας. Χωρίς να καταφέρουμε να έχουμε στην καθημερινή μας ζωή τον πολιτισμό, η πολιτική δημοκρατία που μας καλεί κάθε 4 χρόνια να ψηφίσουμε, είναι πάρα πολύ αδύναμη. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί μέσα από τους οποίους οι ανισότητες και οι διακρίσεις λειτουργούν και αναπαράγονται στην κουλτούρα της καθημερινής ζωής και τις οποίες δεν στεκόμαστε για να τις σκεφτούμε. Βρισκόμαστε λίγο σε στερεότυπα, βρισκόμαστε λίγο ο καθένας στη δική του ζωή. Αυτές όμως λειτουργούν υπόγεια και μερικές φορές είναι πιο σκληρές από τις οικονομικές και τις κοινωνικές ανισότητες, ξέρετε. Έχουμε μία σειρά από διαφορετικές ομάδες, οι οποίες δεν μπορούν να αναπτύξουν και να δείξουν καθαρά την ταυτότητά τους. Σκεφτείτε λίγο ότι έχουμε διακρίσεις απέναντι στα άτομα με αναπηρία, παραδείγματος χάρη. Δεν βλέπουμε στις πόλεις μας να κυκλοφορούν ανάπηροι άνθρωποι. Όχι γιατί έχουμε λιγότερους από ό,τι έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες, αλλά γιατί δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Αλλά και άλλες ανισότητες έχουμε. Στα περιθώρια των πόλεων μας, παραδείγματος χάρη, βρίσκονται καταβλισμοί των Ρωμά, τους οποίους ούτε θέλουμε να ξέρουμε. Τα μουσεία μας έχουν κάνει πραγματικά βήματα εκεί και έχουν πραγματικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και μια υποδοχή των ομάδων αυτών του πληθυσμού που μπορούμε να τις ονομάσουμε με έναν τρόπο ευάλωτες, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να είναι και ένα κουτάκι μέσα στο οποίο θα τις αφήσουμε να υπάρχουν. Θα πρέπει να τις βγάζουμε με κάθε ευκαιρία από εκεί. Αλλά ακόμα και ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι μια πολιτισμική διάκριση, στην οποία, την οποία δεν θέλουμε πολλές φορές να δούμε, να αναγνωρίσουμε. Αυτές τώρα τι είναι, ταυτότητες ομάδων πληθυσμού, οι οποίες βρίσκονται είτε παγωμένες κάπου ή στο περιθώριο, πάντως σίγουρα μη αναγνωρισμένες και μη εκφρασμένες. Επομένως, εδώ κρύβεται ένας πυρήνας που μέσα στο καθένα μας πρέπει να αναζητήσουμε και τον οποίο πρέπει να βγάλουμε προς τα έξω στο φως και να είναι, πώς είπαμε, αυτά τα ειδόλια, κυρίας Δρόγια, σιτόμορφα, σιτόμορφα ειδόλια, είναι πάρα πολύ σιτόμορφα μάτζεμα. Να μπορέσει να ανοίξει αυτό λοιπόν ο σπόρος και να μπορέσουμε να δούμε τι κρύβεται εκεί για να μπορούμε να ζούμε καλύτερα, γιατί το ζητούμενο τελικά είναι η καλύτερη συμβίωση μιας πόλης
Και χαίρομαι πραγματικά που η Λάρισα είναι μια πόλη όπου η συμβίωση έχει δώσει αποδείξεις, με το τεστ που περάσαμε όλοι και η χώρα με τους ξένους πρόσφυγες, γιατί η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία ζούμε, μπορεί να εμφανίζονται στην αρχή απέναντι στους ξένους, τους διαφορετικούς, τους πιο μακρινούς, αλλά τελικά έρχονται δίπλα μας. Επομένως, η γλώσσα του διαλόγου, της διαφορετικότητας είναι πάρα πολύ σημαντική, χρειάζεται αυτιά, χρειάζεται προσοχή για να μπορούμε εκεί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία πολιτισμικής δημοκρατίας, να τα εντάξουμε μέσα στις δομές και μέσα στον τρόπο ζωής μας και να μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα που αφορούν και την πολιτική δημοκρατία. Περιφερειακή πολιτική, κάτι το οποίο απέδειξε και ο διάλογος που είχαμε με όλους τους φορείς, είναι ένα επόμενο σημείο πρόσφορο για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν στην περιφέρεια και να έχουμε ένα πρώτο εξαιρετικό παράδειγμα. Το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας είναι ένα σπάνιο μνημείο το οποίο αφενός έχει ενώσει όλους τους Λαρισαίους, αφετέρου τους έχει εμπνεύσει με έναν τρόπο μοναδικό. Ακόμη και τους ανθρώπους που δεν έχουν σπουδάσει, που δεν ξέρουν τι ακριβώς γινόταν εδώ, έρχονται εδώ και μας λένε ότι ονειρεύονται να ζήσουν μια μέρα που όχι αναγκαστικά να δουν παράσταση, αλλά να μπορέσουν να καθίσουν σε αυτά τα εδόλια. Είμαστε μπροστά στην έναρξη των έργων μέσα στους επόμενους μήνες και το χρονοδιάγραμμα είναι σαφές. Προστέθηκε η πρόσβαση των ΑΜΕΑ, η οποία επομένως μας δίνει μετά από το τέλος του 2021, που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, λίγους μήνες ακόμη, προκειμένου να έχουμε την ολοκλήρωση και για τα ΑΜΕΑ, που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και ότι αξίζει τον κόπο να γίνει έτσι. Επομένως, στο πρώτο εξάμηνο του 2022, το έργο θα μπορεί να παραδοθεί και να μπορεί να ξεκινήσει η λειτουργία του. Άρα είναι μια πόλη πλούσια σε δυνατότητες για τους επισκέπτες, αλλά και για την ίδια την εσωτερική ζωή, να συνομιλεί με το παρελθόν και να μπορεί να φαντάζεται το μέλλον. Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοίγει ένα παράθυρο στην σύγχρονη ιστορία του τόπου και στην σημασία του αντιφασιστικού αγώνα. Ο χώρος εδώ του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης είναι πραγματικά ένας χώρος αναστοχασμού και θέλω να σας ευχαριστήσω τους φίλους του Μουσείου, γιατί πιστεύω ότι καταφέρατε μέσα από αυτή την έκθεση που έχετε και τη συλλογή των τεκμηρίων να δείξετε πως αυτή η περίοδος της ιστορίας μας, η περίοδος της Εθνικής Αντίστασης, είναι ένα μέρος του πολιτισμού μας το οποίο από το περιθώριο και την παραγνώριση μπορέσαμε τα τελευταία χρόνια να το φέρουμε στο κέντρο του ενδιαφέροντος και δεν πρέπει να φύγει από εκεί, πρέπει να παραμείνει, να αναπτυχθεί και να δώσει όλα τα διδάγματα αλλά και τις σκέψεις για το μέλλον. Και χαίρομαι που περνούν από εδώ παιδιά, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχει συνείδηση η πόλη
και ο Δήμος ότι το παιδί πολίτης είναι το κύτταρο, το αρχικό για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη κοινωνία. Πρόσφατα, η Λάρισα απέκτησε και ένα ακόμη μουσείο αλλιώτικο από τα άλλα, το πρώτο μουσείο σιτηρών και αλεύρων στη χώρα. Οργανώθηκε στο διατηρητήριο βιομηχανικό κτίριο όπου στεγαζόταν ο αλευρόμυλος της οικογένειας Παπά και γειτονεύει με το πολυκέντρο πολιτισμού όπου χτυπάει η καρδιά της νεανικής δημιουργικότητας. Αυτό το μουσείο εγκαινίασε τον περασμένο Φεβρουάριο η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μυρσίνη Ζορμπά, μαζί με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τον Δήμαρχο Λάρισας Απόστολο Καλογιάννη. Να πω για το κύτταρο πολιτισμού που ουσιαστικά είναι όλο το κτίριο του Μήλου του Παπά. Ένα παλιό βιομηχανικό κτίριο, το μοναδικό διασωζόμενο στη Λάρισα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα κτίρια τα οποία ήταν οι παλιές αποθήκες, έχουν μετατραπεί σε κύματα που ουσιαστικά περιέχουν πολιτιστικά δρόμενα. Εδώ στεγάζεται το περίφημο Θεσσαλικό Θέατρο, με το θεατράκι του Μήλου. Στεγάζεται η φιλαρμονική του Δήμου Λαρισαίων. Στεγάζεται η δημοτική σχολή μπαλέτου, η οποία έχει πάνω από 350 παιδιά, και η ανώτερη σχολή χορού. Στεγάζεται το κουκλοθέατρο στη Ριτόμπα, ένα από τα πιο ιστορικά κουκλοθέατρα στην Ελλάδα, με το μοναδικό μουσείο κούκλας που υπάρχει στην Ελλάδα, το μουσείο στη Ριτόμπα. Και βέβαια το καλοκαίρι ζωντανεύει με το θερινό κινηματογράφο. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι έχει γίνει ουσιαστικά μια πλατεία ξεχωριστή μέσα στη Λάρισα, όπου μαζεύονται πάρα πολλά άτομα, χωρίς να το έχουμε σχεδιάσει σαν πλατεία, από μόνο του δηλαδή, έγινε πλατεία, έρχονται παιδάκια, παίζουν, γιατί υπάρχουν και δύο κέντρα τα οποία δουλεύουν όλη την ημέρα και το ένα από αυτά δουλεύει και το βράδυ. Άρα λοιπόν έχει δημιουργηθεί μια κινητικότητα τελείως διαφορετική στην πόλη και ένα επιπλέον στοιχείο είναι ότι η αυλή αυτή, η πλατεία αυτή η καινούργια, περιφραγμένη με ένα άλλο πλατεία λέγεται, έχοντας ανοιχτές τις πόρτες, έχει συνδέσει δύο συνοικίες της Λάρισας που δεν ήταν ποτέ συνδεδεμένες. Δηλαδή το κέντρο με τα ταμπάκικα, που ήταν η σκοτεινή πλευρά, τώρα έγινε η φωτεινή πλευρά της πόλης. Το μουσείο αυτό είναι αυτό το οποίο φέρνει κοντά όλους τους Λαρισαίους, οι οποίοι σίγουρα όλοι μας έχουμε μνήμες από τη γη. Είμαστε μια αγροτική περιοχή. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε την ιστορία του σταριού. Έχουμε τον κύκλο του σταριού, δηλαδή τον κύκλο της ζωής ουσιαστικά. Αυτό είναι ένα μουσείο νέας τεχνολογίας, ας είναι παλιά τα μηχανήματα, γιατί ακριβώς στηρίζεται στη διάδραση. Και αυτό είναι που φέρνει κοντά τα νέα παιδιά κυρίως, τα σχολεία και γίνονται πολλά παιδαγωγικά προγράμματα. Αυτό που θέλω να τονίσω τέλος είναι ότι το κεντρικό κτίριο του Μήλου του Παπά είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, θα έλεγα εγώ, της σύγχρονης αντιμετώπισης του πολιτισμού. Δηλαδή, είναι ένα παράδειγμα καλής πρακτικής ήδη στην Ευρώπη, ήδη σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, για το πώς ένα βιομηχανικό κτίριο μπορεί να γίνει κύτταρο πολιτισμού. Όλοι λοιπόν οι χώροι που υπάρχουν εδώ δίνονται σε ομάδες νέων ανθρώπων, οι οποίοι ασχολούνται με το χορό, με το θέατρο, με το χοροθέατρο. Υπάρχουν νέοι επιστήμονες οι οποίοι στεγάζονται, δηλαδή startups ας πούμε, υπάρχουν και αυτά εδώ. Όλοι οι χώροι αυτοί λειτουργούν ανεξάρτητα, δεν ανήκουν σε κανέναν από αυτούς τους συλλόγους, αλλά όλοι το αυτοδιαχειρίζονται αν θέλετε, με πολύ σημαντικό, χωρίς χρήματα. Δίνεται δωρεάν και η ανταποδοτικότητά του
είναι ότι ό,τι παράγεται εδώ μέσα, είτε αυτό είναι θεατρικό έργο, είτε χοροθέατρο, είτε κουκλοθέατρο, είτε πολλές φορές γίνονται σεμινάρια, συνέδρια, όλα αυτά δίνονται στους πολίτες της Λάρισας δωρεάν σε φεστιβάλ τα οποία λειτουργούν εδώ μέσα. Δηλαδή υπάρχει το Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών κάθε Σεπτέμβριο που ξεκινάει από τις ομάδες που έχουν έδρα το Μήλο και βέβαια συμμετέχουν ομάδες και άλλες από όλη τη Λάρισα αλλά και πλέον από όλη την Ελλάδα. Ελπίζουμε και εκτός Ελλάδος. Υπάρχει το Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και η Εβδομάδα Χορού. Όλα αυτά είναι φεστιβάλ τα οποία ξεκίνησαν ακριβώς από τις ομάδες που δουλεύουν το Μήλο, δίνοντας λοιπόν ως αντάλλαγμα στους πολίτες το αποτέλεσμα των δράσεών τους. Πριν από 2 ή 3 χρόνια, η Λάρισα διεκδίκησε να είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021. Ήταν 13 πόλεις οι οποίες συναγωνίζονταν τότε. Και είναι η Ελευσίνα αυτή που πήρε το OK για αυτή την προσπάθεια. Τότε, σε εκείνη την περίοδο, καταγράψαμε 100 πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης που δεν τους γνωρίζαμε. Οι οποίοι πλέον αναπτύσσουν συνέργειες, συνδιοργανώνουν εκδηλώσεις με το Δήμο. Και έχω τη χαρά να λέω ότι αυτή τη στιγμή εγώ δεν προλαβαίνω να πάω σε όλες. Και η πόλη έχει έναν αριθμό καθημερινά εκδηλώσεων πολύ σημαντικών και με πολύ κοινό, με πολλούς συνανθρώπους μας που βρίσκονται εκεί. Ειδικά για το Αρχαίο Θέατρο, θα ήθελα να πω ότι τους πονάει τους Λαρισαίους ιδιαίτερα αυτός ο χώρος. Είναι ένας χώρος που η πόλη εργάστηκε 30 χρόνια για να το φέρει σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Να είναι έτοιμο το έργο για αναστήλωση. Και έτσι λοιπόν σήμερα βρισκόμαστε στην τελευταία φάση υλοποίησης αυτού του τεράστιου έργου, της αναστήλωσής του, με μελέτες οι οποίες είναι χρηματοδοτημένες από την κυβέρνηση με 3 εκατομμύρια ευρώ και με άλλα 3 εκατομμύρια ευρώ από το περιφερειακό πρόγραμμα του κυρίου Αγοραστού, του Περιφερειάρχη μας. Και είμαστε μπροστά στο να πάμε στην τελευταία φάση υλοποίησης αυτού του τεράστιου μνημείου. Το οποίο δεν είναι απλά μια πολιτιστική υποδομή, είναι μια αναπτυξιακή υποδομή της πόλης. Ο πολιτισμός λοιπόν και μέσα από την δομή αυτή είναι τομέας σύμφυτος με την ανάπτυξη. Δεν μπορεί κανένας, για παράδειγμα, να προχωράει μόνο οικονομικά και να αφήνει ένα κομμάτι της κοινωνίας του πίσω, χωρίς καλλιέργεια, χωρίς την αντίληψη που σας περιέγραψα. Όλα αυτά πάνε μαζί κατά την άποψή μου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στη Λάρισα, θα ρω πως το καταφέρνουμε καλά.